MyRadio 89,6 και όπως σας έχουμε πει από την αρχή της εκπομπής, στο δεύτερο ημίωρο έχουμε μαζί μας την Αγγελίνα Στεριοπούλου, γιατί πολλά έχουμε ακούσει για την αντιμετώπιση του άγχους για τις πανελλαδικές και πολλές συμβουλές. Αποφασίσαμε να απευθούμε σε μία ειδικό και για γονείς και για παιδιά. Νομίζω ότι έχει νόημα να ακούσουμε τους ειδικούς για το πώς αντιμετωπίζουμε αυτή την δύσκολη περίοδο των πανελλαδικών. Να ξεκινήσουμε όμως λοιπόν, Αγγελίνα. Έχουμε μαζί μας την Αγγελίνα Στεριοπούλου. Καλησπέρα. Ψυχολόγο, παιδοψυχολόγο. Και θα μιλήσουμε πρώτα απ' όλα, τι είναι αυτό το άγχος. Είναι λογικό να έχουμε άγχος στις πανελλαδικές? Μπορεί να λειτουργήσει και υπέρ μας αυτό το άγχος? Το άγχος είναι ένα συνέστημα και είναι ένα συνέστημα φυσιολογικό όπως όλα τα συναισθήματα. Εξαρτάται από το πώς θα το χρησιμοποιήσουμε, από εκεί εξαρτάται το αν θα είναι καλό ή κακό για τα παιδιά. Δηλαδή το άγχος μπορεί να είναι υγιές, μπορεί να είναι και μη υγιές. Υγιές είναι το άγχος όταν είναι κινητήριο και δεν μας δημιουργεί πρόβλημα στη ζωή μας. Μη υγιές είναι το άγχος όταν μας δημιουργεί πρόβλημα και όσο το πλαίσιο των ψυχοσωματικά προβλήματα. Το αν θα νιώσουμε υγιές ή μη υγιές άγχος εξαρτάται από την ποιότητα των σκέψεων που θα κάνουμε. Προφανώς και είναι πολύ λογικό, γιατί πρόκειται για μια διαδικασία που καθορίζει το μέλλον πάρα πολλών παιδιών. Εγώ το έχω στο μυαλό μου μια λεπτή διαχωριστική γραμμή μεταξύ του υγιούς άγχους και του άγχους του εις ανταγωνιστικότητας. Πώς μπορεί να φύγεις από εκεί με μια αναποδιά, με κάτι, με μια μέρα που δεν έγραψες καλά? Άρα για πάμε λοιπόν. Πώς μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία, πώς αντιλαμβανόμαστε ότι βιώνουμε άγχος? Καταρχάς να σου πω ότι το υγιές άγχος είναι η ανησυχία και το μη υγιές αρνητικό συναίσθημα είναι το άγχος. Okay. Όταν ένα παιδί νιώθει ότι έχει πολύ έντονο πόνο στο στομάχι, ότι υδρώνουν τα χέρια του, ότι θολώνει το μυαλό του, ότι μπορεί να έχει πονοκεφάλους και ηλίκους, προφανώς αυτό το άγχος έχει σωματοποιηθεί και το δημιουργεί πρόβλημα. Η βασική αιτία του άγχους όσον αφορά τις πανελλήνιες είναι ότι τόσο οι γονείς όσο και τα παιδιά υπερεκτιμούν την αξία των εξετάσεων, χωρίς να θέλουμε να τη μειώσουμε προφανώς, απλά το αντιμετωπίζουν σαν το σημαντικότερο πράγμα όλης τους της ζωής. Εντάξει, είναι και παράλογο όταν προετοιμάζεις 9, να μην πω 9, να πω τα 3 χρόνια του λυκείου, 12-13 ώρες την ημέρα για αυτό το στόχο, είναι λογικό. Και έχει επενδύσει και ο κάθε γονιός αρκετά χρήματα για να μπορέσει να περάσει πανελλαδικές στο παιδί. Είναι λογικό να έχει. Σίγουρα αυτό. Δεν το αντιλέγω, αλλά το να αντιμετωπίζουμε κάτι σαν το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μας, του δίνουμε τόσο μεγάλη αξία και ψυχολογικά στρεφόμαστε τόσο πολύ σε αυτό. Οπότε μια οποιαδήποτε αποτυχία είναι αυτό που μας δημιουργεί το πολύ έντονο άγχος και μας ρίχνει σε όλους τους τομείς. Δεν θέλουμε να μειώσουμε την αξία των εξετάσεων. Απλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι όταν κάτι το κάνεις το πιο σημαντικό πράγμα της ζωής σου, αυτόματα ρίχνεις εκεί όλο το βάρος και αν υπάρχει κάποια αναποδιά, μετά καταραίεις. Αν όμως το βλέπεις ότι okay, είναι εξετάσεις, είναι ναι μεν σημαντικές, αλλά δεν είναι το σημαντικότερο πράγμα στη ζωή μου. Και μάλιστα θα σου πω κάτι που είδα σήμερα το πρωί στο Facebook, θα μου άρεσε πάρα πολύ. Λέει, αποτυχία δεν είναι να μην τα πάτε καλά στις εξετάσεις. Αποτυχία θα είναι οι εξετάσεις να είναι η μοναδική επιτυχία στη ζωή σας. Ξέρεις ποιο το έγραψε αυτό, Λεωνίδα? Η δικιά μας η Γιώτα, δεν είναι τίποτα τυχαίο. Μέσα στο My Radio και η Γιώτα, η μπάγκα, άρα πολύ δυνατά. Ο ρόλος λοιπόν του γονιού για το παιδί που πάει να δώσει πανελλαδικές. Σίγουρα ο ρόλος του γονιού σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία που βιώνουν οι έφηβοι είναι καταλυτικός. Οι γονείς παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί είναι συνέχεια δίπλα στο πλευρό των παιδιών σε όλη αυτή την πορεία από την πρώτη δημοτικού μέχρι την τρίτη ηλικίου και εκ του οριστερού βέβαια, αλλά στις εξετάσεις όσο το πλείστο. Οι γονείς θεωρούν, οι περισσότεροι γονείς, ότι η επιτυχία στις εξετάσεις είναι το παν και ότι αν δεν περάσουν τα παιδιά τους θα είναι καταστροφικό. Οι γονείς δίνουν εξετάσεις μαζί με τα παιδιά τους. Αυτό είναι αλήθεια. Πολλές φορές αυτή η πεποίθηση δημιουργεί άγχος στα παιδιά. Συχνά προβάλλουν οι γονείς τις δικές τους επιθυμίες ή τα όνειρά τους, περιμένοντας τα παιδιά τους να έχουν μια τέτοια επιτυχία που ήδη δεν είχαν. Και αυτό τις περισσότερες φορές δεν είναι καθόλου βοηθητικό. Εντάξει, νομίζω ότι αυτό είναι λίγο άρρωστη κατάσταση, αλλά. Δεν είναι άρρωστη, είναι το σύνηθες η πληροφορία. Είναι στο σύνηθες. Το σύνηθες, ναι. Πολλές φορές, ακόμα και αν δεν το λένε, το κάνουν με έμεσο τρόπο, μη λεκτικά. Ας πούμε, θα σου πω κάτι που μου έρχεται στο μυαλό. Μία κοπέλα που για λίγα μόρια θυμάμαι έχασε την Αθήνα από τη Θεσσαλονίκη, έλεγε η μαμά της συνέχεια, εντάξει, αποτύχαμε,
Αλλά οκ. Okay. Δηλαδή για μια πόλη αντιμετώπιζε η μαμά αποτυχία. Κάτι το οποίο ήταν μεγάλη επιτυχία για το παιδί, αλλά μόνο εννοείται. Και μόνο αυτή η φράση της μαμάς ρίχνει πολύ ψυχολογικά την έφηβη. Πρώτα απ' όλα, αμέσως ξεκινάει αυτό το παιδί με ένα. Ότι δεν είναι ό,τι καλύτερο θα μπορούσα να κάνω. Ενώ θα μπορούσε ήδη να προετοιμάζεται για να ζήσει την πιο όμορφη ακριβώς, περίοδο στη ζωή της. Ακριβώς. Η ζωή του. Συνεχίζουμε. Γονιός. Πώς αντιμετωπίζει. Μας είπες το τι είναι άρρωστο. Mm-hmm. Τι θα μπορούσε, πώς θα μπορούσε να βοηθήσει ένας γονιός το παιδί του σε αυτή τη διαδικασία. Mm-hmm. Αυτή την περίοδο που είναι σημαντική και τα παιδιά δίνουν εξετάσεις, δεν είναι καθόλου ωφέλιμο να τα πιέζουν οι γονείς. Δηλαδή είναι η τελευταία στιγμή και δεν βοηθάει αυτές τις δύο εβδομάδες να πηγαίνουν να τους λένε διάβασε, διάβασε, δεν διαβάζεις, δεν προσπαθείς. Γιατί ό,τι έχει γίνει, έχει γίνει. Ας είναι δίπλα τους, σιωπηλά, χωρίς να λένε πράγματα, να δίνουν το παρόν και να έχουν μια συνέπεια στα λεγόμενά τους. Δηλαδή, όχι τη μία μέρα να λένε διάβασε, δεν διαβάζεις, προσπάθησε και την άλλη να λένε εντάξει, παιδί μου, βγες λίγο από το δωμάτιο. Δηλαδή, αυτό δημιουργεί μια σύγχυση στο μυαλό του παιδιού. Πρέπει να έχει μια συνέπεια. Γιατί το άλλο, ότι εντάξει, παιδί μου, και να μην τα καταφέρεις, δεν είναι τίποτα, δεν θα πεθάνουμε. Αλλά να το λες τώρα σε αυτή την περίοδο, ναι. Να ετοιμάζει το παιδί, κάνει την προετοιμασία. Σίγουρα, δεν είναι βοηθητικό. Επίσης, πρέπει να σέβεται ο γονιός την προσπάθεια του παιδιού. Το περιβάλλον είναι κατάλληλο. Το να συνεχίζει να έχει την ίδια τακτική ο γονιός είναι σημαντικό. Ακριβώς, να μην αλλάζει. Ακριβώς. Ναι. Είναι σημαντικό να υπάρχει ένα κατάλληλο περιβάλλον, ηρεμία, να μην υπάρχουν τσακωμοί, φωνές στο σπίτι, πολύ δυνατά η τηλεόραση. Και επίσης να είναι παρόν ο γονιός, χωρίς όμως να το αντιμετωπίζει σαν να είναι άρρωστο. Οι βανελλήνες δεν είναι μια παθολογική διαδικασία και δεν πρέπει να την παθολογικοποιούμε. Μια φυσική διαδικασία. Ο γονιός μπορεί να είναι μέσα στο σπίτι, αλλά άμα το παιδί θέλει κάτι να φάει, να πιει, να του δώσει ένα χυμό, ένα τοστ, αλλά όχι κάθε 5 λεπτά να του χτυπάει την πόρτα και να λέει θες κάτι. Θες κάτι. Γιατί αυτό είναι ενοχλητικό και κουραστικό. Μου θυμίζει μια διαφήμιση αυτό. Θες ένα τοστάκι. Είναι ο τρόπος να πεις στον άλλον να την αγαπάς. Για το παιδί, γιατί μας ακούνε και κάποιοι νέοι τώρα αυτή τη στιγμή που ετοιμάζονται για τις πανελλαδικές, πώς, τι θα μπορούσαμε να τους πούμε, δύο μικρές συμβουλές πριν κλείσουμε αυτή τη συζήτηση. Mm-hmm. Αυτό που μπορούν να κάνουν τα παιδιά για να νιώθουν καλύτερα αυτή τη στιγμή είναι να σκέφτονται αυτό που είπαμε στην αρχή, ότι ναι μεν είναι εξετάσεις, αλλά δεν είναι οι σημαντικότερες εξετάσεις στη ζωή μου. Μία πιθανή αποτυχία δεν σημαίνει ότι θα αποτύχω στη ζωή μου. Είμαι ένας άνθρωπος, ένας μαθητής, ο οποίος μπορεί να έχει άτυχες στιγμές και αυτό δεν με κάνει αποτυχημένο. Επίσης, το σημαντικό είναι να έχουν ένα δεύτερο πλάνο σε περίπτωση που δεν τα πάνε όσο καλά θα ήθελα και να ξέρουν τι μπορούν να κάνουν αν τα αποτελέσματα δεν είναι τα επιθυμητά. Να προσπαθούν μέσα στις εξετάσεις να έχουν προσωπικές στιγμές, δηλαδή να μην κάθουν να διαβάζουν 15 ώρες τη μέρα, να κάνουν διαλύματα, να πηγαίνουν μια βόλτα στην παραλία, έχουμε και αυτή την τύχη. Να κάνουν πράγματα που τους αποφορτίζουν. Άλλωστε, δεν σώζεται κάτι σε 10 μέρες, κάτι που θα έπρεπε να γίνει όλη τη χρονιά. Να μην επηρεάζονται από τους συνομιλίκους, δηλαδή βγαίνοντας από τις εξετάσεις, να μην πηγαίνουν σε παρέες και να ακούνε τι λέει ο καθένας, τι έγραψε ο καθένας, γιατί δεν βοηθά. Όταν έχουμε γράψει, έχουμε γράψει. Αυτό, γιατί? Γιατί επηρεάζεσαι. Ο καθένας θα πει τι έχει γράψει. Αν το παιδί έχει γράψει κάτι διαφορετικό, μπορεί αυτό να του ρίξει πάρα πολύ την ψυχολογία, μπορεί να νιώσει ότι δεν τα πήγε καλά και στην πραγματικότητα αυτό που έχει γράψει αυτό να είναι το σωστό. Άρα, όταν βγαίνουμε έξω με την παρέα μας και έχουμε δώσει πανελλαδικές, καλύτερα να συζητήσουμε για το Λεωνίδα και τι ωραία μουσική που παίζει κάθε Σαββατοκύριακο και να αφήσουμε τις συζητήσεις αυτές, έτσι. Ναι, ακριβώς αυτό. Και πριν, βέβαια, να μην πηγαίνουν στα πηγαδάκια στο σχολείο που ο καθένας λέει τι άκουσε σώσα από τον καθηγητή του, τι άκουσε σώσα από ένα βοήθημα. Δεν βοηθάει. Και μισή ώρα πριν πάνε στις εξετάσεις, γενικά και το πρωί, να μην διαβάζουν. Και αν χτύπα ξύλο, ήρθε ένα θέμα στην έκθεση που δίνουν σήμερα και ήταν δύσκολο, τι κάνουμε. Και δεν πήγαμε όσο καλά περιμέναμε. Πώς συνεχίζουμε το υπόλοιπο? Okay. Καταρχάς, όταν παίρνουμε τα θέματα στα χέρια μας, το σημαντικό είναι να ξεκινάνε τα παιδιά από αυτά που ξέρουν καλύτερα, από αυτά που κατέχουν και μπορούν να γράψουν καλά και να φέρουν στο τέλος τα πιο δύσκολα. Αν δεν πάνε καλά σε ένα θέμα και γυρίσουν σπίτι και ξέρουν ότι η απόδοσή τους δεν είναι αυτή που θα ήθελαν, βοηθάει πάρα πολύ να λένε στον εαυτό τους ότι, okay, δεν απέδωσα στο 100% μου, θα προσπαθήσω ωστόσο από εδώ και πέρα να δώσω τον καλύτερο με αυτό. Έχω άλλα 3 μαθήματα μπροστά μου και δεν σημαίνει ότι αυτή η μικρή αποτυχία θα καθορίσει όλες τις εξετάσεις μου. Αυτό που θέλω να πω για να κλείσουμε για τους γονείς είναι ότι είναι πολύ σημαντικό να ενθαρρύνουν τα παιδιά τους, να ακούν τις ανησυχίες τους, να τους λένε συνέχεια πόσο τα αγαπάνε, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα. Και να μην λένε αυτό που μου είπες πριν, ότι δεν πειράζει για να δεν τα πας καλά. Όπα, αυτό το πειράζει. Είναι... Προφανώς πειράζει. Ένα παιδί, αυτή τη στιγμή, το σημαντικό πράγμα στη ζωή του. Άρα να του λέει ότι
ακόμα και αν δεν τα πας καλά, εγώ θα σε αγαπώ και ξέρω ότι είναι για σένα πάρα πολύ σημαντικό και ότι θα σε ενοχλήσει. Ωστόσο, θα δούμε τι θα κάνουμε γιατί είμαστε μαζί. Έτσι, αλλά να μην το αντιμετωπίζουν ότι δίνουν μαζί εξετάσεις. Ναι, ναι. Έτσι, το δίνουμε που λέγαμε. Δεν δίνουμε μαζί εξετάσεις. Δίνει το παιδί. Ήταν η κυρία Αγγελίνα Στεριοπούλου, παιδοψυχολόγος, ψυχολόγος. Μιλήσαμε για τις πανελλαδικές και πάμε. Μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για το κλείσιμο της εκπομπής.